Κύριε Λιαργκόβα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε που είστε καλό μαζί μεσημέρι. Μας. Είναι πραγματικά είστε μια καλά. πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Τι κρατάτε κυρίως εσείς από τα συμπεράσματά της? Τι πρέπει να επισημάνουμε περισσότερο? Αυτό που ουσιαστικά αναδείξαμε είναι αυτό που κατά καιρούς έχουμε δει και σε άλλες μελέτες και στις εκθέσεις της Τράπεζας Ελλάδος, ότι τα φτωχότερα νοικοκυριά έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες αλλοιώσεις από πλευράς εισοδημάτων. Και στην οικονομική κρίση επλήγησαν δυσανάλογα, αλλά και στη συνέχεια, στη διάρκεια του πληθωρισμού, επίσης επλήγησαν. Οπότε εμείς, αναδεικνύοντας αυτό, ουσιαστικά δίνουμε τη δυνατότητα στην πολιτεία, στην κυβέρνηση, να λάβει περισσότερα μέτρα έτσι ώστε να επουλώσει αυτό και το τραύμα και να βοηθήσει έτσι ώστε να μην έχουμε και στο μέλλον χειροτέρευση της κατάστασης αυτής. Η έκρηξη αυτή του κόστους του πληθωριστικού οδήγησε και φαίνεται και από την έρευνα σε έκρηξη και των κοινωνικών ανισοτήτων. Από τα στοιχεία της έκθεσης και της έρευνας, και το συζητούσαμε νωρίτερα και με τον Παύλο, μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και η πολύ μεγάλη ανισότητα που υπάρχει στις δυνατότητες φτωχότερων και πλουσιότερων να δαπανούν για την παιδεία, για τον πολιτισμό, για πράγματα που ξεφεύγουν από τα βασικά, πράγματα τα οποία ουσιαστικά αποτελούν και τον πυρήνα της προσπάθειας βελτίωσης του τρόπου ζωής των ανθρώπων και προσδοκίας για περισσότερη ευημερία. Χάνεται αυτή η προσδοκία, κύριε Λιαργκόβα, στην Ελλάδα των αλλεπάλληλων κρίσεων, γιατί η κοινωνική κινητικότητα είναι και ο μοχλός, αν θέλετε, της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Κοιτάξτε, αν δεν παρθούν μέτρα όσο το δυνατό περισσότερα στην κατεύθυνση της επούλευσης όλων αυτών των τραυμάτων, τότε ναι, κινδυνεύει να χαθεί. Ωστόσο, κατά την άποψή μου, υπάρχουν περιθώρια έτσι ώστε να διορθωθεί σε ένα βαθμό, έτσι, γιατί δύσκολο να διορθωθεί εξ ολοκλήρου, αλλά να διορθωθεί σε ένα μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν περιθώρια. Στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού είδαμε διάφορα μέτρα τα οποία είναι σε αυτή την κατεύθυνση, προσπαθούν να βελτιώσουν τα εισοδήματα και των φτωχότερων εισοδηματικών τάξεων. Ποια είναι τα πιο θετικά σημεία, θεωρείτε, αυτού του προσχεδίου του προϋπολογισμού που έχει κατατεθεί από χθες? Κοιτάξτε, τα θετικότερα είναι κατά την άποψή μου αυτά που οδηγούν σε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών το 1%, και γενικότερα όποια μέτρα στοχεύουν στη μείωση της φορολογίας. Νομίζω χτες ο Υπουργός Οικονομικών παρουσίασε κάποιες φορολογικές μειώσεις που σκοπεύουν να γίνουν και να συνεχιστούν. Δεδομένου ότι ο πληθωρισμός, όπως ξέρετε, επηρεάζει και το διαθέσιμο εισόδημα, γιατί καθώς παίρνουν αυξήσεις, ονομαστικές αυξήσεις τα νοικοκυριά, οι μισθωτοί όλοι, πηγαίνουν σε μεγαλύτερη εισοδηματική κλίμακα και αφαιρείται περισσότερος φόρος από τα εισοδήματά τους. Άρα αυτό που πάντοτε πρέπει να μας ενδιαφέρει είναι το πραγματικό, το διαθέσιμο εισόδημα, αυτό που μένει στην τσέπη του φορολογούμενου, και φυσικά και η αγοραστική δύναμη, γιατί από τη μια μεριά αφαιρεί ο φόρος εισοδήματα. Και απ' την άλλη έχουμε τον πληθωρισμό, ο οποίος επίσης αφαιρεί. Στο τέλος αυτό που μένει είναι, κύριε Λιαργκόβα, μικρότερο από αυτό που... Ο στόχος της κυβέρνησης, και αυτό έχει δηλωθεί πολλές φορές επισήμως, είναι ο μέσος μισθός να φτάσει στο τέλος της τετραετίας στα 1.500 ευρώ καθαρά. Άρα πολύ λιγότερα μεικτά. 1.500 ευρώ μεικτά. Άρα πολύ λιγότερα καθαρά. Αυτό είναι μια τάξη μεγέθους για το μισθό ενός Έλληνα καταναλωτή που, αν συμπεριλάβει κανείς και τον πληθωρισμό που συνεχίζει, 2,2% υπενθυμίζω η πρόβλεψη του προσχεδίου για το 2025, που να εγγυάται κοινωνική ισότητα. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι στην κατεύθυνση, αλλά θεωρώ ότι χρειάζονται και άλλα μέτρα, κυρίως με μειώσεις στη φορολογία, στις κρατήσεις, έτσι ώστε να δοθεί ακόμα περισσότερος χώρος και ακόμα περισσότερα αυξημένα διαθέσιμα εισοδήματα, κυρίως στους μισθωτούς. Δίνεται μεγάλη έμφαση στη μείωση της φορολογίας και των εισφορών, ειδικά για τους
μισθωτούς. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε στο προσχέδιο του προϋπολογισμού ότι στο σκέλος των εσόδων η κυβέρνηση ποντάρει ακριβώς στα πληθωρισμένα, αυξημένα φορολογικά έσοδα. Την ώρα δηλαδή που ο πληθωρισμός ροκανίζει τα εισοδήματα, τρέφει και τα κρατικά έσοδα. Είναι αλήθεια αυτό, γι' αυτό προβλέπεται μια αύξηση γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια φορολογικά έσοδα το 2025 και αυτό προστίθεται στο συν 6,5 περίπου της 100, 5,2 συγγνώμη της 100, αυξημένα φορολογικά έσοδα για φέτος. Άρα παρατηρούμε συνεχώς τα τελευταία χρόνια μια συνεχή αύξηση των εσόδων. Σχετίζεται με τον πληθωρισμό αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά είναι αυτό η αχίλιος πτέρνα όσον αφορά το κοινωνικό κομμάτι. Να. Δηλαδή, από τη μια μεριά, ναι, καλό είναι να αυξάνονται τα έσοδα του κράτους, από την άλλη όμως τα αυξημένα αφαιρούνται από τους καταναλωτές, από τους πολίτες. Άρα από πού πρέπει να αναζητηθεί η αύξηση των εσόδων που δεν θα προέρχεται, που δεν θα έχει ως βασική πηγή τους φόρους, είναι θέμα επενδύσεων άλλων αναπτυξιακών μέτρων? Από τα αναπτυξιακά μέτρα, σαφέστατα, από τη μείωση της φοροδιαφυγής επίσης, από εκεί πρέπει να αντλούνται τα περισσότερα έσοδα. Όσον αφορά τις επενδύσεις, εγώ θα ήθελα να κάνω εδώ μια παρατήρηση. Προβλέπεται μια αύξηση στο συν 8,4% για του χρόνου. Για φέτος η αύξηση ήταν, εκτιμάται ότι θα είναι 6,7% οι επενδύσεις, ο κεφαλαιοικός εξοπλισμός. Απλά να τονίσω ότι στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού το περσινό, οι επενδύσεις προβλέπονταν ότι θα αυξηθούν κατά 12,1%. Τελικά αυτό που προκύπτει είναι συν 6,7%. Δηλαδή παρατηρείται μια αδυναμία, μια δυσκολία, αν θέλετε, στο να αυξηθούν οι επενδύσεις, τουλάχιστον αν κρίνουμε βάσει την περσινή εκτίμηση για φέτος, και αν δούμε και πρόπερση τι είχε γίνει, πάλι είχαμε πέσει έξω στις επενδύσεις. Άρα χρειάζεται ενίσχυση ο τομέας των επενδύσεων. Υπάρχει μια υστέρηση της επενδύσης, λέτε. Κύριε Λιαργκόβα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στην τηλεόραση της Λευτεμπορικής. Καλή συνέχεια.